Για να κλείσουμε λίγο το θέμα Χιλή και να πάμε λίγο στο. Να τελειώσω μια μενίκια πρώτα που έχω μια πολύ βασική απορία. Ναι. Προοδευτική ή Ιωνικό. Τι Ιωνικό, Προοδευτική Κορδαλιώτη. Είναι πιο είναι Κορδάλιο, ναι, εντάξει. Αλλά έχουν πανινίκια, γι' αυτό σε ρώτησα. να ξέρει, όταν ήμουν εγώ πιτσιρικά, ήταν χοντρά αυτά τα πράγματα. Δεν ναι, φουλ. Εντάξει, τώρα, μέχρι και τώρα γίνονται, αλλά εντάξει, σε καμία περίπτωση το μέγεθο. Όταν ήταν τότε το 2000 μάγκε με Ιωνικό προοδευτική, όταν ήταν και οι ομάδε πιο μεγάλε, με μεγαλύτερε κατηγορίε. Και... ήταν ο ένα Α και ο άλλο πάλευε να ανέβει. Μιλάμε, έχω δει μαχαιρώματα. Είναι ακόμα και είναι και κοντά ένα δρόμο εκεί, λαμπράκι, ποιο είναι. Η Αταλία μα χωρίζει. Να, ναι, ναι. Εγώ είμαι Κορνικιώτη. Οι φίλοι μου ήταν Κορδαλιώτε και Νικιώτε. Μια φορά είχαμε δώσει συνάντηση πάνω, αυτό μπορεί να το ψάξετε, ήταν μεγάλο συμβάν. Με την κοπέλα μου στην πλατεία Κρίνη και ακούω ουρλιαχτά. Πατάω με το πατάω το πόδι μου στην Κρίνη. 20 μηχανάκια να στρίβουν και να φεύγουν και να φωνάζουν, όχλο και ουρλιαχτά. Και λέω, φίλε, σφάξανε την κοπέλα μου. Και την κοιτάω, τρέχω πάνω τη και την πιάνω και αρχίζει και με βαράει. Γιατί την έπιασα και... την έπιασα και εκεί που την είχαν μαχαιρώσει. Και την είχαν κατσαβιδιάσει, ρε. Την κοπέλα. Ναι, ναι. Και ήταν έναν τον είχαν σύρει μέχρι τον ΑΒ, μια μεγάλη απόσταση και τον βαράγαμε λωστούς. Όταν σου λέω αίμα, σπλάτερ, ταραντίνο, ρε. Και εγώ πήγαινα από τον. Ήμουν ο πρώτος άνθρωπος μαζί με έναν παππού που φτάσαμε στο σημείο. Και πήγαινα από τον ένα στον άλλον. Όλοι σαστισμένοι. Πόσο χρονών ήσουν, τότε ήμουν λύκειο. Σαστισμένοι. Εντάξει, εγώ στην Λύκειο έχουμε ζήσει διάφορες κακές εμπειρίες τέτοιες. Αλλά αυτό ήταν σαν από ταινία. Δηλαδή το αίμα που είδα νομίζω ότι ήταν τύπου. Ψεύτικο. Και ένας να λέει ρε και που ήσασταν και μας δίρανε που ήσασταν, ξέρεις, γιατί ήμασταν παρές. Και η τραγική ηρωνία, ξέρεις ποια είναι, ότι αυτοί ήταν προοδευτικάνοι που ήθαν να δίνουν νικαιώτες, γιατί κάτι νικαιώτες είχαν δει κάτι προοδευτικά όσο δύο εβδομάδες πριν, και αυτοί που πετύχανε ήταν Κορδαλιώτες. Η τραγική ηρωνία της φάσης αυτής. Όπου μπήκαν άτομα στη φυλακή τότε από αυτό το συμβάν, αλλά δίνανε Κορδαλιώτες. Και η μόνη κοπέλα που ήταν από την νίκη ήταν η φίλη μου. Που ήταν κοπέλα του παιδιού. Ακραίο. Αλλά αυτού που βαρεύτηκαν. Ήταν τώρα χάλια τα παιδιά αυτά που κάναν τον ντου. Τι θυμήθηκα τώρα, ρε φίλε. Εγώ ξέρω τι θυμήθηκα. Μια ιστορία που μου είχε πει ή εσύ ή ο αδερφός σου που είχε πάει, νομίζω, εσένα σε έχουν πιάσει στο σχολείο και σε έχουν πετάξει από κάτι σκαλιά. Ναι, ναι. Γιατί? Γιατί ήταν αλάνια όλοι αυτοί, δεν παίζανε. Μου είχατε πει. Μου λέει πέταξα. Ναι, με στείλανε έτσι. Εσύ όταν πηγαίνει στη Νίκαια. Ήταν κακή περιοχή η Νίκαια, δεν το λέμε για πλάκα. Ήταν πολύ κακή περιοχή. Με παιδιά, ναι, έχει όνομα, εντάξει. Παιδιά που παλεύαν με τα ναρκωτικά, παιδιά που παλεύαν με γονείς που τα βαράνε. Και σκέψου τώρα, εμείς ήμασταν βραδινό με πρωινό. Και okay. Η μεγάλη, όταν πήγα εγώ πρώτη γυμνασίου, η τρίτη γυμνασίου, ήταν ήδη τσάκαλη. Κάποιοι σπρώχνανε, ξέρω εγώ. Και πήγαμε εμείς τώρα από το δημοτικό και μας πιάσανε, φίλε, εμένα με είχαν πιάσει έτσι από την τσάντα και από τον παντελόνι και με στείλανε έτσι, ρε, και έφυγα Σούπερμαν για κάτι μέτρα και σκάσα κάτω και μου λένε εκεί θα κάθεις και λέγα ναι, ναι, εδώ θα κάνω. Και όσο μεγαλώναμε, λέμε πω μαλάκα, να πάμε τρίτη γυμνασίου να γαμίσουμε τα πιτσιρίκια, ναι, ναι, ναι. Αλλά όσο μεγαλώναμε μας έφευγε. Okay. Καταλαβες. Και δεν φτάσαμε ποτέ στο σημείο που ήταν αυτοί όταν εμείς ήμασταν τρίτη γυμνασίου. Δηλαδή πιστεύω η γενιά μου είναι ίσως από τις τελευταίες γενιές που διόνυσε το, ξέρεις, το σχολικό τέτοιο. Γιατί τώρα λέμε για bullying. Αλλά ρε φίλε, όταν πήγα εγώ σχολείο, τι bullying σας λέω, με πετάξαν έτσι. Εντάξει, ναι, ναι, πιο άγρια. Είναι άλλα πράγματα. Δεν είναι bullying εκεί πέρα. Εκεί είναι τύπου σωματική ακαιρεότητα, θα με μαχαιρώσουν. Δηλαδή εγώ θυμάμαι ακόμα τον καημένο τον επιστάτη που είχαμε στο σχολείο. Χριστέ μου, τι θυμάμαι. Τον είχαν κάνει τον είχαν, είχε ένα μικρό παραθυράκι πόρτα μας, ρε. Και τον είχαν βάλει έτσι μέσα. Και τον αφήσανε εκεί όλο το βράδυ. Ξέρεις τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει, ρε φίλε, το σχολείο σε αυτήν την ταινία Ασυμβίβαστη Γενιά. Πώς ναι, λέγεται, ναι, ναι, το ναι, ναι, κούλιο, ναι. Ότι το τραγούδι. Παιδιά, και τώρα δηλαδή υπάρχουν νικαιώτες που τα θυμούνται αυτά. Τον είχαν βάλει μέσα από το παράθυρο και τον αφήσανε όλο το βράδυ εκεί και τον βρήκε πρωινό. Τι λες, hardcore. Και τότε δεν υπήρχαν λογικά και κινητά ή τέτοια, ξέρω. Πού να, και υπήρχαν, αλλά τι να το κάνεις. Δεν μπορούσαν. Τότε που τον είχαν περάσει μέσα από ένα τετράγωνο τόσο. Γιατί του είπε μια παρατήρηση, καταλαβες. Όπου ακραίο, φίλε. Υπήρξαν ακραία σκηνικά. Ακραίο. Ακραία σκηνικά και μέσα στο σχολείο. Δηλαδή, εμείς είχαμε βρει και θανόντα από ναρκωτικά μέσα στο σχολείο. Οπα, ναι. Είναι overdose. Ρε φίλε, αυτά πώς και. Αυτά σε επηρέασαν τόσο πολύ ώστε να θες να κάνεις, ας πούμε, κάτι το οποίο να δίνει χαρά στον κόσμο ή δεν έχουν σχέση, πιστεύω. Ρε φίλε, σε σκληραίνουν αυτά. Mm. Όταν δεν ξέρω να το, μην το περάσει κανείς. Δηλαδή, αυτό το εννοέ λεπτού η γη και το λουλούδια πάνω στο θρανίο. Είναι σκληρή η εικόνα. Ναι, αυτό είναι το σκληρή. Είναι σκληρή, μα. Δηλαδή να ξέρεις κάποιον και να λένε μαλάκα πέθανε αυτός και να είναι της ηλικίας σου και να έχει πεθάνει από πρέζα. Είναι χοντρό, ρε φίλε. Και
Μακάρι να μην υπάρχουν σε άλλες περιοχές αυτά και να μην ξαναυπάρξουν. Αλλά εμείς τα βλέπαμε. Εμείς είχαμε το κυποθέατρο. Κάθε νικαιώτης ξέρει ότι μέχρι να έρθουν. Ήταν τόσο χάλια το κυποθέατρο που φέρανε το αστυνομικό τμήμα στο κυποθέατρο. Ωρε φίλε. Γιατί ήταν παλιά στην Πέτρου Ράλη. Στο κυποθέατρο παλιά, ρε φίλε, ήταν τύπου challenge να περάσει από τη μία πόρτα στην άλλη. Δεν το λέω για χαβαλέ. Ήταν challenge τύπου μαλάκι ποιο το κάνει. Από τη μία πλευρά του κυποθέατρου στην άλλη. Και πηγαίναμε με τα ποδήλατα και καλά να διασχίσουμε το κυποθέατρο χωρίς να μας σκοτώσουν. Stranger Things. Ήταν άβατο. Ήταν όλα μέσα χάλια, όλα πρεζά και εμείς έχουμε το δασάκι και το κυποθέατρο. Φουλ πρεζά, φουλ ναρκωτικό, φουλ ξύλο, φουλ αλητεία. Και αναγκάστηκαν από τις εκκλήσεις και αυτά και φέραν το αστυνομικό τμήμα στο κυποθέατρο. Ακριβώς. Με περίπολο. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα. Δηλαδή φέρανε τους αστυνομικούς να έχουν περίπολο έξω από το κυποθέατρο. Για να μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί σαν πάρκο, σαν το ένα, σαν το άλλο. Καμία σχέση με και σήμερα. Όχι, τίποτα. Ρε. Καλά, μα είναι πολύ ωραία. Θα μπορούσε να γίνει και ράπερ πάντως με αυτά που έχει ζήσει. Και να είναι true ράπερ. True ράπερ. Ήτανε, ναι, όλοι μου φίλοι ήταν ράπερ. Δηλαδή και okay. Με το Θανάση που είχαμε γνωριστεί στα Επίγοντα. Ωραίες εποχές. Τον Ντάνι Τσάκα γνωριστήκαμε στα Επίγοντα. Ήρθε κωμικός και θα φύγει γκάγκστα. Εγώ στο λέω, θα σου ξαναπώ και τώρα on camera, του λέω είσαι με το κλαμπ σου, το Los Angeles. Είσαι με το καπέλο μου αυτά, με κυκλοφορείς και του λέω μου θυμίζεις χαρακτήρα από τον Grand Theft Auto. Μπαίνουμε σε ένα γκαράζ και βγαίνει άλλο χρόνο τα μάξι μου και σταματάνε να κυνηγάνε μπάτσι. Έχουμε κάνει και κρατητήριο όταν ήρθαν το αστυνομικό τμήμα στην Νίκαια για να δώσουν έμφαση ότι ήρθαν οι αστυνομικοί πλέον και κόβονται τα πάντα. Πιάστε το μαλλιάτσι. Κάθε φορά κάναμε, περνάγαν όπια. Που τότε δεν ήξερα τι είναι όπια και του λέγαμε ομαδοπύραυλο. Και sorry. Και σταματάγανε και σε βάζανε μέσα, σε μπουζουριάζανε μόνο για εξακρίβωση. Ναι. Okay. Δεν την κάνανε στον δρόμο, την κάνανε στο τμήμα. Για να σκόψουν τον τζαμπουκά. Ναι, και υπάρχει μια φοβερή σκηνικάρα με ένα παλικάρι, δεν θα πω το όνομά του, αλλά θα πω την ιστορία. Είμαι ένα τσούρμο πιτσιρικάδες, 15 άτομα μέσα στο κρατητήριο, ρε, μέσα στο κελί. Και ένα από αυτού τραγουδάει από την παρέα. Χτύπα κι άλλο, τότε είχε βγει την Πετρέλη. Χτύπα κι άλλο, δεν θα αντέξω. Θα παλέψω και τραγουδάγαμε όλοι. Χτύπα κι άλλο. Γιατί ήταν η τέταρτη φορά που το κάνανε αυτό που μας βάζανε μέσα για εξακρίβωση. Οπότε ξέρω εγώ, το κρατητήριο ήταν η φάση μας. Το ξέρεις όμως ότι άμα μας μπουζουριάζαν Παρασκευή θα βγαίναμε τη Δευτέρα. Το Σαββατοκύριακο δεν βγαίνει. Και φωνάζει, χτύπα κι άλλο, θα τα αντέξω. Και αρχίζουμε όλοι. Δεν μπορώ, θα παλέψω. Και ανοίγει την πόρτα και ο διοικητής τμήματος. Μπαίνει μέσα, λέει ποιος τραγούδησε. Αυτός τότε δεν έπαιζε. Και λέει, αυτός εντωμεταξύ ήταν μεγαλύτερο σε ηλικία από εμάς, αλλά τόσος. Και κάνει εγώ. Και πάει μπροστά του και του κάνει μια παφ! Όντως, ναι, φίλε. Σκάμε όλοι. Το βουλώνουμε με πιτσιρικάδες έτσι. Και κάνει, ποιοι άλλοι τραγουδάγαν, άκουσα και άλλες φωνές. Και κάνουμε, σηκώνεται ο τσάκαλος και κάνει εγώ κάνω και τις δεύτερες. Όχι. Το πήρα όλο πάνω του. Το πήρα αφού είναι δικαιότητα. Εμείς την κότα με το που μπήκε την κότα. Αυτός. Οπότε ο Θάνος Πετρέλης έχει γράψει επαναστατικό τραγούδι. Δεν το ξέρει κιόλας. Μόνο να το ξέρει. Έχουμε περάσει σοβαρές φάσεις που δεν τις έχω πει ποτέ από την πλευρά της Νίκαιας. Σοβαρές φάσεις. Κατάληψη φίλε. Τώρα κατάληψη τύπου κλειδώσαμε τον. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα πω αυτά. Έχει παραγραφεί. Κλειδώσαμε τον Λυκειάρχη μέσα στο γραφείο του με λουκέτο. Και κρυπτονάει και τέτοια από παπιά. Του κλειδώσαμε μέσα στο σχολείο. Και καλά για να μην βγει. Για πόσο καιρό. Επειδή είχε κατάληψη. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Ήταν τόσο τσάκαλος αυτός, να είναι καλό άνθρωπος όπου κι αν είναι. Όπου έμαθε για την κατάληψη και ήρθε στο σχολείο 3 ώρα το χάραμα. Εμείς βάζαμε φωτιές σε κουβάδες και τη βλέπαμε νομάδες. Και ακούμε ξαφνικά, ακόμα το θυμάμαι, 3 ώρα το πρωί. Μπαμ! Πολύ δυνατό στην πόρτα και σηκωνόμαστε όλοι έτσι. Και στο δεύτερο μπαμ, σπάει τα λουκέτα που είχαμε βάλει και μπαίνει μέσα με τούμπα. Γιατί χτυπάει και με τον ώμο. Και λέμε, εντάξει, μόνο ταινίες έχει ζήσει εδώ μεταξύ. Είναι δεύτερη ταινία. Ναι. Αυτός ο τύπος ήταν αυτό το λυκειάρχη, τον φέρανε επίτηδες στο σχολείο μας γιατί ήμασταν χάλια σχολείο. Γιατί ήταν τσάκαλος. Ήταν πριν, είχε κάνει μαθήματα σε φυλακές και τέτοια. Α, okay. Και μπαίνει μέσα, εντάξει, από το όνομα του ανθρώπου. Φίλε, είναι εντελώς η ταινία σου που είμαστε. Μπαίνει ταινία. Μέσα, λέει, όλοι τώρα στο γραφείο μου. Εμείς ήμασταν εδώ και με το μελές, χιστήκαμε. Λέμε, μαλάκα, ο τύπος δεν παίζει. Ο τύπος ήρθε 3 ώρα στο σπίτι του για να σπάσει τα λουκέτα. Γιατί γίνεται κατάληψη αυτό το σχόλιο, όλοι τώρα μέσα. Και επειδή φοβηθήκαμε, με το που μπήκε μέσα στο γραφείο του, τον κλειδώσαμε. Και ήρθε ο κυλικιάρχης. Μαλάκα, τι θυμήθηκα. Και τον άνοιξε με τέτοια με κλειδονιά. Κλακ! Και τον έβγαλε. Μας γάμισε. Και μετά φέρνω το αστυνομικό τμήμα μέσα στο σχολείο.